9 και 4 η μέρη μου είπε, είσαι παλικάρι, δυσκόλεψέ τους. Λίγες στιγμές αργότερα στεκόταν στην αφετηρία και εμείς όλοι με αγωνία σκεφτόμαστε το τι θα κάνει. Αυτός είναι ο Ιακωβάκης. Δίπλα του στέκεται η Μέρη στο Τυρακοπούλου, η κυρία Ζαροκανέλου. Πατρινιά που ήρθε και έμεινε εδώ στα Λεχενά και μας τιμάει όλους. Δεν θα πω πολλά. Θα διαβάσω μόνο ένα κομμάτι που είχα γράψει την παραμονή του αγώνα στην πατρίδα ως γνώμη με τίτλο «Σκέφτομαι τη Σωτηρακοπούλου». Ένα μικρό κομμάτι, δεν ξέρω αν το πήρε στα χέρια της ποτέ. «Σκέφτομαι σήμερα ιδιαίτερα τη Μαρία Σωτηρακοπούλου σε κάποια θέση στο Σεν Ντενί των Παρισίων να παρακολουθεί το μαθητή της στη μεγάλη κούρσα των 400 μέτρων με εμπόδια. Πόση αγωνία άραγε θα νιώθει. Ένας χρόνος συνεχών προσπαθειών και καθοδήγησης του αστεριού της ΑΕ Λεχενών κρίνεται σήμερα. Το παραμικρό λάθος μπορεί να στοιχήσει. Ο αρχικός στόχος να μπει στον τελικό επετεύχθη με καταπληκτικό τρόπο. Με νέο πανελλήνιο ρεκόρ και τρίτη επίδοση στον κόσμο. Άρα οι οδηγίες της κυρίας του Τυρακοπούλου που πρέπει να ακολουθήσει ο Περικλής θα παίξουν το ρόλο τους. Πολύ ευτυχισμένη θα νιώθει η κυρία Σωτηρακοπούλου. Την ημέρα της Παναγίας, το 15 Αύγουστο, που ο Περικλής έκανε το 48 και 25 στη Ζηρίχη, είχε πει πως δεν θα ξεχνούσε αυτή την ημέρα. Άραγε σήμερα που ο Ιωακωβάκης θα ανεβεί στο βάθρο, γιατί το πιστεύαμε. Τι θα έχει να πει η εκλεκτή προπονήτρια που σε μια πολύχνη της ηλίας προσπαθεί να καλλιεργήσει τον αθλητισμό κάτω από τις πλέον αντίξωες συνθήκες. Περικλή, μαζί με τους άλλους αθλητές, σας τίμησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρώτος άρχοντας της μικρής μας πατρίδας. Απόψε νομίζω ότι η τιμή είναι πολύ μεγαλύτερη, γιατί είναι εδώ ο πνευματικός μας πατέρας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας. Είναι οι πολιτικές, οι στρατιωτικές αρχές, οι φίλοι σου, τα μικρά παιδιά, οι μεγαλύτεροι και άλλοι πολλοί που σε αγαπούν και σε λατρεύουν. Καλή σου επιτυχία. Απαγγελία από τη δικηγόρο Ζωή Αναστασοπούλου του ποίηματος «Το φως της Ολυμπίας» του Τάκη Δόξα. Τάκης Δόξας, φως της Ολυμπίας. Απ' τα ποταμίσια χείλη του Αλφιού, απ' τον ασπρογάλανο κόρφο της Αρεθούσας και απ' του Δία το πέτρινο μάτι, μέσα απ' τα πληγωμένα μάρμαρα που φέγγει του Ίωνα και του Δωριαία η ψυχή και απ' τα κιονόκρανα που δένει ο ήλιος στα κουρασμένα του άλογα, απ' τα πλεγμένα δάχτυλα του Πεύκου και της Δάφνης, εδώ, σε τούτη την παρθενική μήτρα της Ολυμπίας, που δεν άλλαξε, δεν μολεύτηκε, δεν θα πεθάνει ποτέ, εδώ θα ξαναγεννηθεί το φως. Σπίθα του Θεού, κρυμμένη στη στάχτη της καρδιάς του Κουμπερντέν, που θα τη θεριέψει με την ανάσα της η Καλλιπάτηρα, η Ελληνίδα μάνα, μάνα κάθε ανθρώπου. Λαμπάδα από το κερί του χρόνου και του μύθου, στυλπνό είδωλο, στυλπνός Χριστός, που μυρίζει μοσχολίβανο και αίμα αθώου ζώου. Το φως μεστό χρυσό σταφύλι, παραδομένο στα χέρια του Ερμή. Από εδώ λοιπόν θα φύγει ο άγγελος. Θα λύσει τα πέδιλά του, τα σπυρούνια του, τα πάθη του. Θα ρωτήσει ποιοι αγωνίστηκαν τελευταίοι στο στάδιο, ποιοι πήραν τον κότινο από τους ευπατρίδες της νίκης και θα τρέξει. Θα τρέξει έξω από το ιερό στήθος της Άλτης, έξω από την Ολυμπία και την Ελλάδα, σ' όλη τη γη. Σ' όλη τη θάλασσα, παντού, όπου υπάρχει αγάπη, παντού, όπου υπάρχει πόνος, παντού, όπου υπάρχει υποκρισία, παντού, όπου υπάρχει μίσος, παντού, όπου υπάρχει φωτιά,
στο χρυσάφι, στη φτώχεια, στα μέτωπα, στη ζωή, στα νεκροταφεία, για να φέρει το μεγάλο μήνυμα. Ερμή, μη σε τρομάξουν οι θύελες, οι σαρκασμοί, οι σκληρές μνήμες, οι απειλές, οι πόλεμοι που ήρθαν ή που κονταροδείχνουν. Ερμή, μη σε τρομάξουν οι άνθρωποι. Μάζεψε κάτω από τη σαλπιγκά σου τους λαούς, όπου κι αν είναι, όποιοι κι αν είναι, ήρωες, νικημένοι, κακούργοι, σκιές, κόκαλα, και τάισέ τους με το σταφύλι σου, ρόγα τη ρόγα. Μέθησέ τους με την αγάπη, και όπως θα γυρίσουν ξέγνιαστοι πρώτη φορά όλοι μαζί να κοιτάξουν κατάματα τον ουρανό, σκύψε στην καρδιά τους και πες τους. Πες τους να ξεκινήσουν όλοι για την Ολυμπία. Χιλιάδες, χιλιάδες, χιλιάδες έφηβοι, σμάρια από κορμιά, άσπρα, μαύρα, κίτρινα. Να πάνε να ξεπληθούν κοντά στην παλέστρα, να ξεπληθούν από το χθες, από το σήμερα, από το αύριο. Να λείψουν με λάδι την ψυχή και το νου τους. Και ύστερα να μπουν από την ορθάνυχτη πύλη στο στάδιο για να πολεμήσουν. Όχι στη σφαγή και στην πυρκαγιά, όχι με το μαχαίρι και το σίδερο που καίει, όχι με τον ξελοθρεμό του ανθρώπου από τον άνθρωπο, όχι για νέους νεκρούς, νέους σακάτιδους, νέους δυστυχισμένους, μα για την πυγμή και το ακόντιο, για το πίδημα, το δίσκο, το δρόμο, την πάλη, για το τέθρυπο, για την αρετή, δίπλα στον Κάστορα ή τον Αντίπατρο, το Διαγόρα ή τον Αλκιβιάδη, που θα σμίξει τον αρχαίο κόσμο με τον τωρινό, με τον αυριανό, με τον αιώνιο, και θα νικήσει τον Άρη άλλη μια φορά, την τελευταία. Πέρα στο ξέφωτο, η Ολυμπία ξάδρυπνη, μερόνυχτα πλέκει για τον καθένα τους και από ένα στεφάνι αγριλιά. Αγριλιά ελληνικής ειρήνης. Ειρήνης όλου του κόσμου. Και τώρα θα παρακολουθήσουμε στιγμιότυπα από τους αγώνες του αθλητή μας. Δημοτίων, για να κάνουν το δικό τους αγώνα. Το πανελλήνιο ρεκόρ είναι μεγάλο εδώ. Το έχει ο Περικλής Ιεκουβάκης. Εμείς είδαμε τον αντιπατήρα αθλητή του Πανελευσυνιακού, που ήρθε με 54-29 ρεκόρ και έκανε στο προκριματικό το πρωί 54-23. Βελτίωσε το επίδοση. Ο Παπάζογλου, αθλητής των Τρικάλων, ήρθε και αυτός, έκανε βελτίωση στην ατομική του επίδοση, από 55-43 φετινή έκανε 54-12. Ο μικρός Ιακωβάκης είναι αυτός, ο Σωτήρης, και αυτός έκανε ρεκόρ, 52-78 είχε, το είχε πετύχει στην Έδεσα πριν από λίγο καιρό, έκανε 52-50. Ο μεγάλος ο Ιακωβάκης, ο αδερφός του Σωτήρη, έχουμε δύο αδέλφια εδώ, ο Περικλής, ο μεγάλος Έλληνας πρωταθλητής, ο κορυφαίος, αυτός που έχει το πανελλήνιο ρεκόρ με 48-66, αυτός που έχει μία από τις καλύτερες επιδόσεις φέτος στον κόσμο με 49-12. Είναι αυτός που τρέχει στην διαδρομή νούμερο 4. Ο Πλάτωνο Καβέλας, που βλέπετε εδώ, είναι αδερφός του Άρη του Καβέλα. Έχει κερδίσει χρυσό μετάλλιο το 97 στην Αθήνα και δεύτερη θέση.